από τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου. Όσοι λοιπόν έχετε προβλήματα υγείας που έχουν σχέση με τα κόκαλά σας, με τον αφιένα σας, με τη μέση σας, όσοι έχετε ειδικά προβλήματα κινητικά και πηγαίνατε σε φυσικοθεραπευτή και σας τα πλήρωνε το ταμείο σας, τέρμα τα δίφραγκα. Δεν υπάρχει περίπτωση από Δευτέρα κανένας να πάει, διότι δεν δικαιολογεί πλέον ο ΕΟΠΗ την ασφάλειά σας σε ό,τι έχει σχέση με τη φυσικοθεραπεία. Ο καταλληλότερος λοιπόν άνθρωπος για να μας μιλήσει είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, είναι ο κύριος Γιώργος Μπάκας. Τον έχουμε ήδη στην τηλεφωνική γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας κύριε Μπάκα. Καλή σας ημέρα. Τι έγινε κύριε Μπάκα, θα μείνουμε κουτσί, θα μείνουμε με τα αφιενικά, όποιοι δεν έχουν λεφτά για να πληρώσουν? Τα πράγματα είναι πολύ δραματικά. Πάρα πολύ δραματικά. Το τελευταίο καιρό ο ΕΟΠΗ με συνεχή μέτρα προσπαθεί να μειώσει τη φυσικοθεραπεία, προσπαθεί να τη βγάλει έξω από τις παροχές του. Πόσο καιρό ξεκίνησε αυτό κύριε Μπάκα για να σας βγάλει έξω από τις παροχές του, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε ακουμπήσει όχι, αυτό το θέμα? Από πέρσι τον Νοέμβριο που άλλαξε ο ΕΚΤΗ, ο ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας, ήδη ο ΕΟΠΗ είχε μειώσει τη φυσικοθεραπεία κατά 38%. Και έρχεται σήμερα πάλι με πληροφορίες που έχουμε από επίσημα χείλη του ΕΟΠΗ ότι θέλει να μειώσει τον προϋπολογισμό ο οποίος είχε απομείνει, ένας ήδη κακός προϋπολογισμός 70 εκατομμυρίων ευρώ για όλο τον χρόνο, για όλη την Ελλάδα που ήταν πάρα πολύ μικρός, να τον μειώσει κι άλλο, να τον πάει σε 49 εκατομμύρια. 49 είπατε κύριε Μπάκα. Από 70-49. Από 70-49, ναι. Ναι. Ακριβώς. Αυτό δεν φτάνει δηλαδή ούτε για να κάνεις, ξέρω εγώ, δύο μασάζ στον αφιένα σου, ας πούμε. Αυτό που ο προϋπολογισμός που υπάρχει τώρα, ναι, να δουλεύουμε 12 μήνες το χρόνο και να πληρώνουμε για 6. Αυτό είναι. Αυτό που έχει συμβεί σε όλα τα νοικοκυριά. Από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και από την ηγεσία του ΕΟΠΗ, ας το πει δημόσια. Ας πει δημόσια ο Υπουργός Υγείας, όπως το διακρίνει το θάρρος του και η τόλμη του, να πει δεν παρέχουμε φυσικοθεραπεία στον κόσμο. Ας βγει να το πει ο ίδιος. Να μην το λέμε εμείς τους ασφαλισμένους μας, διότι οι ασφαλισμένοι τι είναι? Τα αδέρφια μας, οι συγγενείς μας, οι φίλοι μας που τόσα χρόνια εξυπηρετούμε και προσφέρουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας επί 60 χρόνια πλέον στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας και τώρα το κλείνουν. Κύριε Μπάκα, πήγατε στο Υπουργείο να μιλήσετε με τον Υπουργό, ο οποίος από ό,τι μας λέει είναι ανοιχτές οι πόρτες του κλπ. Το θέσατε το θέμα αυτό? Πράγματι, οι πόρτες του Υπουργείου Υγείας είναι ανοιχτές. Εμείς δεν διαμαρτυρόμαστε γι' αυτό. Το έχουμε θέσει το θέμα στον Υπουργό. Ναι. Και ο Υπουργός στο θα δούμε τι θα γίνει, δεν ξέρω ακόμα κλπ. Στην αρχή ο Υπουργός, όταν βρεθήκαμε, μας λέει τα 70 εκατομμύρια δεν είναι διαπραγματεύσιμα. Είναι στάνταρ δικά σας. Τελειώσαμε. Κατεβήκαμε στον κύριο Μπέζα, άρχισε να μασάει. Και από τον ΕΟΠΗ, οι παράγοντες του ΕΟΠΗ μας ανέφεραν για 41 εκατομμύρια. Αυτό είναι. Να σας πω κάτι, τα 70 εκατομμύρια είναι πολύ λίγα. Όμως το θέμα δεν είναι εκεί. Φυσικοθεραπεία, ο ασφαλισμένος, δεν κάνει μόνο στο εργαστήριο φυσικοθεραπείας, το οποίο εκφράζουμε εμείς, το οποίο έχει τιμή 15 ευρώ την επίσκεψη, κάνει και στα κέντρα αποκατάστασης. Που σημαίνει τι? Ότι για το ίδιο πρόβλημα, αν εσείς έχετε το γόνατό σας και έρθετε σε μένα, θα σας πάρω 15 ευρώ όπως μου δίνει ο ΕΟΠΗ, αυτά που έχουμε ήδη. Αν πάτε στο κέντρο αποκατάστασης για το ίδιο πρόβλημα, θα πληρώσετε 70 ευρώ. Γιατί? Γιατί δεν ξέρω. Συγγνώμη, τρόμαξα δηλαδή. Αυτό να μας το εμείς έχουμε κάνει αναφορά στο εισαγγελέα για αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το απαντήσω από το γιατί. Ας το απαντήσουν οι εκπρόσωποι του ΕΟΠΗ. Συγγνώμη, στα κέντρα αποκατάστασης που εκεί πέρα συνήθως δεν θα πας για ένα γόνατο, πας για πολύ σοβαρές περιπτώσεις, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον. Μακάρι να γινόταν έτσι όπως τα λέτε. Πληρώνεις περισσότερο από ό,τι θα πας σε ένα ιδιωτικό φυσικοθεραπευτή? Βεβαίως. Διότι μα δεν είναι δημόσιο τα κέντρα αποκατάστασης? Όχι, για ιδιωτικά κέντρα αποκατάστασης μιλάμε για τα 40-45 κέντρα αποκατάστασης που υπάρχουν στην Ελλάδα, ναι, τα οποία είναι πάρα πολλά για τον ελληνικό πληθυσμό. Ναι. Αρκεί να σας πω ότι στο Βέλγιο με 12 εκατομμύρια ασφαλισμένους μιλάμε για 7 κέντρα αποκατάστασης. Εδώ έχουμε 40 και στα σκαριά είναι άλλα 5-6 που ετοιμάζονται. Και αυτό γιατί? Γιατί είδαν ότι υπάρχει πίτα από τον ΕΟΠΗ και αποφάσισαν να φάνε όλη την πίτα. Άρα δηλαδή ένας απλός φυσικοθεραπευτής αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα να κλείσει το φυσικοθεραπευτήριό του, διότι υπάρχουν τα κέντρα αποκατάστασης, αυτά τα μεγάλα που λέμε τώρα, που λέτε εσείς, για να πάνε όλοι εκεί. Ξέρετε τι μου θυμίζετε, όταν είχε ξεκινήσει με τα ιατρικά κέντρα που κλείνανε τα εργαστήρια, δηλαδή τα ακτινολογικά, τα μικροβιολογικά, κλείναν τους μικρούς ακτινολόγους, μικροβιολόγους για να πηγαίνεις στα κέντρα, στα ιδιωτικά. Κάτι τέτοιο, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνουν και σε εσάς τώρα, έτσι? Παρόμοιο γίνεται εδώ.
Ήδη εμείς έχουμε γύρω στα 500 εργαστήρια ψυχοθεραπείας την τελευταία διετία που έχουν κλείσει. Μη ανταποκρινόμενα στα έξοδα τα οποία παρουσιάζονται. Ναι. Τώρα θα κλείσουν και τα υπόλοιπα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, μία μονάδα που είναι στην πρωτοβάθμια πλατεία υγείας, όπως το εργαστήριο ψυχοθεραπείας, και προσφέρει υπηρεσίες 60 χρόνια στον Έλληνα πολίτη, με χαμηλό κόστος και ποιοτικές υπηρεσίες, πρόκειται να κλείσει. Είναι αδιανόητο. Είναι τραγικά τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Σας το λέμε με κάθε δύναμη της ψυχής μας. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα που πάνε. Πόσοι φυσικοθεραπευτές είσαστε, κύριε Μπάκα? Είμαστε συνολικά 7.000 φυσικοθεραπευτές, ναι. Συνδεδεμένοι με τον ΕΟΠΗ γύρω στους 2.200, ναι. Σε όλη την Ελλάδα, και καλύπτουμε όλο τον ελληνικό πληθυσμό. Μιλάμε, μάλιστα, για τραγικές μειώσεις έγιναν πέρσι, ναι. Και τώρα έρχεται το ακροτελεύτιο χτύπημα. Τώρα τι ακριβώς ζητάτε από τον Υπουργό, από τον κύριο Γεωργιάδη, αν σας ακούει τώρα? Εμείς πρώτης ζητάμε αυτή τη στιγμή να παραμείνει ο προϋπολογισμός στα 70 εκατομμύρια. Και από εκεί και πέρα θα συζητάμε όλα τα υπόλοιπα. Παράλληλα, να αλλάξει ο κανονισμός παροχών υπηρεσιών υγείας του ΕΟΠΗ. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα στο άρθρο 14, το οποίο μιλάει για φυσικοθεραπεία, στο δικό μας άρθρο, κατευθύνουν τα άτομα με τον τρόπο που έχει συνταχθεί στα κέντρα αποκατάστασης. Mm-hmm. Αυτοί που συνέταξαν τον κανονισμό αυτό έχουν φροντίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να προτρέπουν και να κατευθύνουν τον κόσμο προς τις ακριβές υπηρεσίες. Ακριβές υπηρεσίες σε μια εποχή που η Ελλάδα πεινάει, που η Ελλάδα μαρτύρεται, που η Ελλάδα είναι σε μια κρίση, δεν μπορούν να γίνουν. Φυσικά, αφού δεν έχουμε συντάξεις, δεν έχουμε μισθούς, όλα είναι κομμένα. Και όχι μόνο αυτό. Θα σας πω το εξής. Αν γινόταν κάτι διαφορετικό, βέβαια πάνε για κάτι άλλο. Μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Όταν εσύ έχει το γόνατο σας, μπορώ να το φτιάξω πάρα πολύ καλά εγώ και ο κάθε συναδελφός του σε όλη την Ελλάδα. Γιατί να πάτε εκεί με 70 ευρώ και να μοιάζετε σε εμάς που είναι τα 15? Μάλιστα. Ερώτημα, δηλαδή αυτό πρέπει να το απαντήσει η πολιτεία. Αυτό το κενό πώς δημιουργείται? 70 με 15, δεν είναι 15 με 20. Είναι, κοιτάξτε, υπάρχει ένα προεδρικό διάταγμα του 83 του 2002, το οποίο ορίζει ποιοι πρέπει να πάνε στα κέντρα αποκατάστασης, όμως δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται αυτό το προεδρικό διάταγμα και έτσι όποιος περάσει έξω από το κέντρο αποκατάστασης και μπει μέσα θα τον κρατήσουν και θα κάνουν τη φυσικοθεραπεία με τα 70 ευρώ. Και δεν μου λέτε τώρα, ένας ασθενής ο οποίος είναι ασφαλισμένος στον ΕΟΠΗ έρθει σε εσάς ή οπουδήποτε, θα πρέπει να τα πληρώσει από την τσέπη του και μετά να πάρει τις αποδείξεις και να πάει... Θα αναστείλουμε τις συμβάσεις που έχουμε κάνει με τον ΕΟΠΗ. Τις έχετε καταγγείλει? Όχι, θα τις αναστείλουμε μετά την συνάντηση με τον Υπουργό που ευελπιστούμε να γίνει αύριο. Ναι. Θα συνεδριάσουμε και θα τις αναστείλουμε σε όλη την Ελλάδα και οπότε ο ασφαλισμένος θα πληρώνει, θα παίρνει την απόδειξή του και ας πάει να τα εισπράξει από τον ΕΟΠΗ. Συγγνώμη, πότε θα βρίσκουν τα λεφτά ο κόσμος να πηγαίνει να τα δίνει και να πηγαίνει μετά να στέκεται στην ουρά και αν θα τα πάρει και πότε θα τα πάρει από τον ΕΟΠΗ? Όπως σας είπα και προηγουμένως, συμπάσχουμε και εμείς τους ασφαλισμένους, τους έχουμε καλέσει να σταθούν στο πλευρό μας, διότι οι ασφαλισμένοι, σας είπα και προηγουμένως, ποιοι είναι οι γονείς μας, τα αδέρφια μας, φυσικά. Και εμείς ίδιοι σαν πάροχοι, είμαστε πάροχοι υπηρεσιών υγείας, αλλά συγχρόνως είμαστε και χρήστες. Φυσικά. Βεβαίως, αντιλαμβανόμενα στην κρίση ότι δεν μπορούμε να πληρώσουν. Άρα λοιπόν, ο ΕΟΠΗ μπορεί με αναδιάθεση προϋπολογισμού σου να δώσει κάποια χρήματα περισσότερα ώστε ο κόσμος να βολεύεται και να εξυπηρετείται. Αρκεί να σας πω ότι η φυσικοθεραπεία δεν είναι πολυτέλεια. Δεν είναι πολυτέλεια, διότι αυτή τη στιγμή τα μυοσχελετικά προβλήματα που αναφέρατε στον πρόλογό σας δεν αντιμετωπίζονται με καμία άλλη μέθοδο παρά μόνο με φυσικοθεραπεία. Τα φάρμακα που δίνουν, τα αντιφλεγμονώδη και οτιδήποτε άλλα, λίγα προσφέρουν ή και τίποτα. Άρα λοιπόν η φυσικοθεραπεία είναι μονόδρομος εδώ. Και παράλληλα, αν θες πω το εξής, ότι η φυσικοθεραπεία μειώνει τις αναρωτικές άδειες των ασφαλισμένων, άρα έχουν κέρδος. Έχουν κέρδος. Μεγάλο κέρδος. Έχουν λοιπόν, κέρδος. Άρα λοιπόν η φυσικοθεραπεία προσφέρει σοβαρά στην εθνική οικονομία. Η επένδυση στη φυσικοθεραπεία είναι κέρδος για το κράτος. Δεν το καταλαβαίνουν. Σε περίπτωση που δεν συμβεί τίποτε από αυτά και παραμείνουν στα 40 εκατομμύρια και δεν πάνε 49. Στα 70, στα 49 και δεν πάνε στα 70 εκατομμύρια, ποιες θα είναι τώρα οι δικές σας οι ενέργειες που θα κάνετε? Σας είπα, τι έχετε προγραμματίσει να κάνετε? Σας είπα πρωτίστως ότι θα ανακαλέσουμε τις αδειές μας, θα στείλουμε. Ναι. Σας το είπα. Και πιθανόν να φτάσουμε σε σημείο της κατάργησης. Μάλιστα. Κινητοποιήσεις. Αν δεν κάνω λάθος, αύριο έχετε την πρώτη κινητοποίηση. Αύριο έχουμε πανελλαδική κινητοποίηση, ναι. Η οποία θα ξεκινήσει τα γραφεία του συλλόγου μας, που είναι Λεωφόρος Αλεξάνδρα 34. Ναι. Θα πάμε πορεία. Τι ώρα, κύριε Μπάκα? 11 η ώρα το πρωί. Ναι. Θα πάμε πορεία προς το Υπουργείο Υγείας, ναι. Και 12 θα κορυφωθεί η συνάντηση, η συγκέντρωση, και πιστεύω ότι θα μας δεχτεί ο Υπουργός. Και θέλω να, επειδή είμαι αισιόδοξος άνθρωπος, θέλω να πιστεύω ότι θα τα καταλάβει καλά ο κ. Γεωργιάδης
και θα δώσει μια λύση αίσια στο πρόβλημα αυτό. Δεν μπορεί να αφήσει τον ελληνικό λαό χωρίς ψυχοθεραπεία, που αρκεί να σας πω ότι το μέσος προϋπολογισμός στην Ευρώπη για τη ψυχοθεραπεία είναι το 2,5% της παροχής για την υγεία των κρατών μελών της ΕΕ και για την Ελλάδα είναι κάτω από 1. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, μιλάμε σε ένα προϋπολογισμό 7 δισεκατομμυρίων του ΕΟΠΗ, μιλάμε για τα 70 εκατομμύρια. Άρα γύρω στο 1% και θέλω να το πάει στο 0,7. Μάλιστα. Πώς θα εξυπηρετηθεί ο κόσμος? Φυσικά πάλι ο κόσμος θα βρει τον πελάτη του, κύριε Μπάκα. Εσείς βεβαίως κάποιοι θα κλείσουν και θα μείνουν άνεργοι και θα ψάχνουν δουλειά στο εξωτερικό να βρούνε, γιατί από ό,τι ξέρω έχουμε και πολύ καλούς φυσικοθεραπευτές. Λοιπόν, και εμείς ο λαός δηλαδή θα μείνουμε, δεν ξέρω, κουτσί, κουλί, δεν ξέρω τι θα μείνουμε. Άλλη μία στο κρεβάτι με τη μέση. Άλλη μία περικοπή, κύριε Μπάκα, που θα την πληρώσει. Και είναι σοβαρή περικοπή αυτή, δεν είναι. Είναι σοβαρή περικοπή και μιλάμε ότι, επειδή είπατε για το εξωτερικό, ήδη τα τελευταία 1,5 χρόνο έχουν 500 συναδελφοί μας για το εξωτερικό να εργαστούν εκεί. Διότι εδώ το μέλλον είναι δραματικό, είναι μαύρο. Υπάρχουμε, έχουμε 30% ανεργία στον κλάδο και πάνω από 50% στους νέους συναδέλφους. Συνάδελφοι που αποφύγησαν την τελευταία πενταετία, μιλάμε ότι έχουμε ανεργία πάνω από 50%. Πόσοι μας είπατε ότι φύγαν για το εξωτερικό? Χίλιοι. Πάνω από 500 άτομα τον τελευταίο χρόνο. Μάλιστα. Το τελευταίο χρόνο και μιλάμε και 7.500 γιατροί, δηλαδή όλο το δυναμικό μας. Το δυναμικό έχει φύγει έξω. Το δυναμικό μας φεύγει. Μιλάμε για συναδέλφους με τα πτυχιακά διδακτορικά που μπορούν να προσφέρουν στον τόπο. Ακριβώς. Και τους διώχνουμε. Όχι τους διώχνουν, τους παίρνουν και έτοιμους οι άλλοι. Δεν τους σπούδασαν οι άλλοι. Εμείς τους σπουδάσαμε. Στα δικά μας πανεπιστήμια. Με τους δικούς μας φόρους. Είμαστε πολίτες προκειμένου να φτιάξουμε επιστήμονες και τους δίνουμε δωρεάν στο εξωτερικό ακριβώς. Για να δώσουν τις υπηρεσίες τους. Είναι τραγικό αυτό. Τραγικό. Τραγικό. Είναι τραγικό. Να συνοψίσουμε, κύριε Μπάκα, για να δούμε ότι έχουμε σωστά τα στοιχεία. Μιλάμε για έναν προϋπολογισμό που έγινε μια περικοπή από τα 70 εκατομμύρια 49. Μιλάμε για 45 κέντρα αποκατάστασης, έτσι. Ακριβώς. Μιλάμε για 500 εργαστήρια που έχουν κλείσει. Βεβαίως. 7.000 φυσικοθεραπευτές στην Ελλάδα, οι 2.200 είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Ακριβώς. Τα λέω σωστά τα νούμερα? Σωστά. Και ζητάτε μεταξύ των άλλων... Και 500 άνθρωποι ήδη έχουν φύγει, στο εξωτερικό. Και μιλάμε ότι ζητάτε από τον Υπουργό, τον κύριο Γεωργιάδη, αύριο που θα τον συναντήσετε, και ελπίζετε να τον συναντήσετε, αφενός μεν να παραμείνει ο προϋπολογισμός στα 70 εκατομμύρια και αφετέρου να αλλάξει ο κανονισμός παροχών, έτσι να μην κατευθύνονται οι ασθενείς στα κέντρα αποκατάστασης. Ακριβώς. Και πέρα από όλα αυτά, να σας πούμε ότι είμαστε απλήρωτοι από το Μάρτιο μήνα, δεν έχουμε πληρωθεί. Μάλιστα. Ότι το 10% από το 2012 και το 2013 δεν το έχουμε πληρωθεί. Τα ληξιπρόθεσμα του 10 και του 11 δεν τα έχουμε πληρωθεί. Ναι. Και το Αϊτανάκι καλά κρατεί. Πώς να αντέξει. Και κατά τα άλλα, κύριε Μπάκα, αν χρωστάτε κάτι και δώσει εντολή η εφορία, θα σας πάρουν και ακόμα και το επίδομα ανεργίας από τον λογαριασμό, έτσι. Το οξύμορο εδώ, εμείς είμαστε ασφαλισμένοι από το ΤΕΒΕ. Πολλοί συναδελφοί μου έχουν να πληρώσουν το ΤΕΒΕ αρκετό καιρό, πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια. Όμως το ΤΕΒΕ χρωστάει σε αυτούς παλαιά χρέη και μην τα ψηφίζουν. Με αυτό το συμψηφισμό, ναι, που δεν έχουν ακόμα καταλάβει, γιατί και οι γιατροί αυτό θέλουν και οι δικηγόροι αυτό θέλουν, δηλαδή όλο το επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας θέλει να γίνει συμψηφισμός, αφού είμαστε τώρα σε τόσο δεινή θέση. Μα δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό δεν το κάνουν. Δεν το καταλαβαίνω, ειλικρινά. Και ενώ χρωστάνε τόσα πολλά λεφτά στους ιδιώτες, ας πούμε. Και ληξιπρόθεσμα. Τα δουλευμένα χρήματα, τα δουλευμένα, εμείς δεν είπαμε να μας τα δώσουν. Συμψηφίσετε με τις εισφορές μας ασφαλιστικές. Απλά πράγματα. Πάρα πολύ απλά. Ναι. Κύριε Μπάκ. Σε εμάς μας κόβουν την περίθαλψη. Έχουμε καρκινοπαθή εδώ συνάδελφο, στην οποία της έκοψαν την ασφαλιστική της κάλυψη, διότι δεν έχει να πληρώσει το ΤΕΒΕ. Και όμως τη συναδέλφω αυτή της χρωστάει το ΤΕΒΕ. Αυτό που λέμε η απλή λογική, ότι έπρεπε να συμψηφίζει για να μην βγάζει. Αλλά πώς θα έβγαζε τα νούμερα τα θετικά η ελληνική οικονομία, έτσι, όλα αυτά. Πώς θα τα έβγαζε. Λογιστικά τρίκ. Λογιστικά τρίκ. Δεν παγώσαμε τις πληρωμές. Εισπράττουμε από παντού, 4 ΦΑΠ μαζεμένα σε μια χρονιά. Αυτό είναι στάση πληρωμών, ωραία, τώρα. Λοιπόν, εντάξει. Παντού και στον λογιστικό ιδιωτικό τρίκ ακριβώς για να παίρνουμε τα επόμενα. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και πραγματικά όταν θα ξαναμιλήσουμε θα μας πείτε ότι τα πράγματα βελτιώθηκαν και δεν χειροτερέψανε. Καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Και εμείς εδώ είμαστε οποιαδήποτε ώρα μας χρειαστείτε να σας βγάλουμε στον αέρα να μας πείτε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Ευχαριστώ για το καλό του κόσμου.